Προσοχή συνιστά στου πολίτε, ο πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Διονύσιο Ευγενήδη, αναφερόμενο στην ζήτηση χαπιών ιωδίου μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Ο φόβο για ένα πυρηνικό ατύχημα έχει αυξήσει την ζήτηση χαπιών ιωδίου, που υποπροποθέσει μπορούν να προστατεύσουν από την έκθεση σε ραδιενέργεια. Ηδη καταγράφεται έλλειψη σε σκευάσματα ιωδίου σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Οι φαρμακοποιοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι τα εν λόγω σκευάσματα δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν χάπια ή Αν παραστεί ανάγκη να χορηγηθούν, θα δοθούν από το κράτο μέσω των φαρμακείων σε αυτού οι οποίοι πρέπει να τα πάρουν. Για, με τη δοσολογία που πρέπει να τα πάρει ο καθένα και για το χρονικό διάστημα που πρέπει να τα πάρει. Άρα λοιπόν δεν πανικοβαλόμαστε, δεν ψάχνουμε στα φαρμακεία να βρούμε γιατί δεν υπάρχουν. Παλαιότερα υπήρχαν κάποια συμπληρώματα διατροφή με ιόδιο, τα οποία δεν κυκλοφορούν πλέον, αλλά και αυτά τα οποία κυκλοφορούσαν παλαιότερα ήταν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα. Για να φανταστείτε, κάποιο έπρεπε να πάρει 500 χαπάκια συμπληρώματο, 500 χαπάκια συμπληρώματο, για να έχει η ίδια δραστική με το ένα χάπι του, φαρό, της, του φαρμάκου. Σύμφωνα με του φαρμακοποιού, τα σκευάσματα ιωδίου που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ω συμπληρώματα διατροφή έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ιόδιο έως και 500 φορέ μικρότερη από τι δόσει εκείνε τι οποίε αναφέρει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ότι πρέπει να χορηγηθούν σε περίπτωση ραδιενεργού ατυχήματο. Ω εκ τούτου είναι ακατάλληλα για τη σχετική ένδειξη. Αν χρειαστεί ανάγκη, τα φαρμακεία είναι εδώ, το κράτο είναι εδώ για να γίνει η διανομή αυτών με τον τρόπο που πρέπει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε επίση ότι επειδή αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει κάποιο να τα ψάξει στο διαδίκτυο γιατί από εκεί θα προμηθευτεί το πιθανότερο μαϊμού προϊόντα ή προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα γιατί δεν θα ξέρει ούτε πώ να τα πάρει ούτε για πόσο καιρό. Άρα λοιπόν, δεν πανικοβαλόμαστε και περιμένουμε τι επίσημε οδηγίε. Κάποιες χώρες έχουν, μοιράζουν ήδη εκείνες οι οποίες είναι πιο κοντά στην εμπόλεμη περιοχή. ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο, ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα στην εμπόλεμη περιοχή και θα, γυρίσουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Οι φαρμακοποιοί επισημαίνουν ότι στην περίπτωση τέτοιου συμβάντος αρμόδιες είναι οι Εθνικές Αρχές Υγείας κάθε χώρας για να αποφασίσουν αν θα πρέπει να χορηγήσουν σκευάσματα ιωδίου, καθώς και για τις ακριβείς δόσεις ανά ομάδα, όπως και για την έναρξη και τη διάρκεια και της προληπτικής αγωγής.